Μάχη με τις φλόγες έδιναν τη νύχτα σε Σέρες και Κιλκίς οι πυροσβέστες για να σβήσουν δύο επικίνδυνα πυρηνά μέτωπα. Μας ενημερώνει η Αναστασία Αργυριάδου. Αναστασία. Ναι, Μίνα, ήταν ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών στο Αχλαδοχώρι Σερών, όπως επίσης και στο Πευκοδάσος Κιλκής. Στο Αχλαδοχώρι η φωτιά έκαιγε στο όρος Όρβιλο εδώ και 14 ημέρες. Ωστόσο, χθες το βράδυ, με μια απότομη αλλαγή του ανέμου, πλησίασε στα πρώτα σπίτια του χωριού. Οι κάτοικοι έλαβαν άμεσα τα μεσάνυχτα μήνυμα 112 ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Συνέχισαν φυσικά οι πυροσβέστες να μάχονται με τις φλόγες όλη τη νύχτα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησε. Ξεκίνησαν και οι ρήψεις από αέρος. Έτσι λοιπόν τώρα η φωτιά είναι σε ύφεση. Στο Πευκοδάσος όμως του Κιλκής, και εκεί έδωσαν μια μεγάλη μάχη. Έλαβαν οι κάτοικοι του Κιλκής και αυτοί μείνουν με 112 στα κινητά τους, γιατί σε λιγότερο από μία ώρα μήνα ξέσπασαν τρεις πυρκαγιές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων. Και μάλιστα αίσθηση προκάλεσε και το Twitter του Υπουργού Πολιτικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Βασίλη του Κικίλια, ότι ήδη ερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών. Η Ελλάς και το τοπικό ανακριτικό. Είχαμε μια φωτιά και στις Μουριές, η οποία ξεκίνησε από τη γειτονική χώρα, τέθηκε και αυτή υπό έλεγχο. Στη Βόρεια Μακεδονία, χθες μείναμε, σε λιγότερο από ένα 24ωρο ξέσπασαν 30 πυρκαγιές και μάλιστα έχει ενεργοποιηθεί στη γειτονική χώρα και ευρωπαϊκός μηχανισμός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.